Πρωινό Φαρσάρι. Γεια σας, αστυνόμος, είμαι υπεύθυνος υπηρεσίας αυτή τη στιγμή, ο κύριος Χατζη Νικολάου. Καλά είστε? Σας παίρνω από το αστυνομικό τμήμα εδώ πέρα στην Κηφισιά. Υπάρχει μια καταγγελία εις βάρος σας, κυρία Τσολιάκου. Είχατε κάποια συγκέντρωση στο σπίτι σας στις 7 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα. Το Σάββατο το βράδυ. 7 Σεπτεμβρίου, Σάββατο βράδυ, από τις 19.00 εδώ πέρα απογευματινή. Ναι. Υπέρβαση από τις 10, από τις 22.00 μέχρι τις 3.00 εδώ πέρα. Αλφαμή, μέχρι τις 8.00, ναι, μέχρι τις 3 το ξημέρωμα ουσιαστικά γράφει εδώ. Είχατε κάποια... Μια ώρα την κλείσαμε τη μουσική βέβαια, αλλά εντάξει, θα μου λέει τρεις. Τι ώρα, όχι μισό ώρα, τώρα να μου πείτε, εσείς υποστηρίζετε ότι την κλείσατε στις... Μια μισή ώρα τη χαμηλώσαμε, γιατί ήμασταν μετά, μείναμε λίγα άτομα. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό? Τα άτομα που ήταν εκείνη την ώρα και ο σύζυγός. Άρα μισό λεπτό να σημειώσω, από τις 10, άρα υπάρχει ουσιαστικά υπέρβαση. Υπάρχει υπέρβαση από τις 10 μέχρι τη 1.30. Πώς να γίνονται αυτά, ρε παιδιά? Αυτό εσείς το παραδέχεστε, δηλαδή ότι έχετε κάνει μια υπέρβαση από τις 10 μέχρι τη 1.30, όχι μέχρι τις 3. Έχουμε κάνει, ναι, γιατί είχαμε παντρευτεί και κάναμε ένα πάρτι για φίλους, οπότε ζήσετε, ναι. Γι' αυτό. Είχατε πάρει κάποια, άδεια εσείς σχετική από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής? Είχα πάρει τηλέφωνο και μου είχαν πει ότι δεν υπάρχει πλέον άδεια. Ότι άτυπα είναι η κανονική ώρα μέχρι τις 11, αλλά άτυπα ως τις 2 υπάρχει μια ανοχή. Εσείς επικοινωνήσατε με το 46, το αστυνομικό τμήμα εκεί πέρα, για να πάρετε σχετική άδεια? Πήρατε στο 46 ή μιλήσατε με κάποιον άλλο? Όχι, τηλέφωνο πήρα σε ένα αστυνομικό τμήμα εδώ της περιοχής. Το 46 πήρατε? Μιλήσατε με τον κύριο Βραχόπουλο? Όχι, όχι. Όχι, το 46. Δεν θυμάστε σε ποιο αστυνομικό τμήμα πήρατε, γιατί μπορεί να βοηθήσει αυτό. Καταγράφονται οι συνομιλίες τους άλλους. Να σου πω την αλήθεια. Επειδή δουλεύω στα Ινόφυτα και πάτησα στο Google αστυνομικό τμήμα, πρέπει να πήρα κάπου εδώ της περιοχής. Από εδώ, όχι από εκεί. Να πει στην κυρία να περάσει από εδώ, δεν γίνεται αυτό που κάνει τώρα. Ναι. Άμα δεν μιλήσω εγώ της κυρίας ένα λεπτό. Επειδή υπάρχει τώρα εδώ πέρα, έχει γίνει κατάθεση της μήνυσης. Ουσιαστικά δεν μπορώ να σας αποκαλύψω από ποιον έχει γίνει. Είναι από ένικο, τέλος πάντων, πρώτος όροφος λέει, δεν ξέρω. Δεν είναι. Ένα ζευγάρι είναι όλο και όλο, δεν είναι άλλο. Στον πρώτο όροφο. Ναι. Άρα ξέρετε ποιος έχει κάνει την καταγγελία? Και τους είχαμε πει κιόλας ότι θα έχετε κάποια ανοχή, γιατί κάνουμε ένα μικρό και τους είχαμε καλέσει και τους ίδιους. Δηλαδή, εντάξει, μου σκέφτεται λίγο περίεργο. Α, μισό λεπτό, αλλάζει. Ήταν καλεσμένοι δηλαδή. Καλεσμένοι, ναι, αλλά αρνήθηκαν το κάλεσμα. Ναι, δεν απάντησαν ποτέ, απλά δεν ήρθαν κιόλας. Α, επικοινωνήσατε εσείς μαζί τους πριν γίνει το πάρτι? Βεβαίως, ναι, ναι. Εκαλέστησαν. Και πρόσκληση στο κινητό τους για αυτό το θέμα. Έχετε εσείς το μήνυμα? Ναι, το έχει σύζυγός μου. Ωραία. Αυτό είναι θετικό για εσάς. Άμα θέλετε να μιλήσω με την κυρία. Ναι, μιλήστε λίγο με τον διοικητή μου εδώ πέρα. Το λόγο που γίνεται. Ναι, γίνεται αυτά, πρέπει να. Μιλήστε εδώ με τον διοικητή μου, τον κύριο Αχράντου. Κύριε Χράντου, ναι, παρακαλώ. Υπάρχει μήνυμα για κάλεσμα σχετικά με τον αναγόμενο, ο οποίος έχει στείλει την μηνυτήρια αναφορά. Ναι, θα σας τα πει ίδια. Για την κοινή ησυχία. Για τη διατάραξη κοινής ησυχίας, ναι. Και Μαρία, συγχωρείτε λίγο, Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα σας, παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Είναι αυτό για την καταγγελία, για την και ώρα και... Ναι. Θα μπορέσετε να περάσετε λίγο από εδώ, σας παρακαλώ. Τώρα είμαι στα Ινόφυτα και εργάζομαι. Μπορώ να έρθω μετά τις 4 και σχολάω. Μετά τις 4. Εγώ δεν θα είμαι εδώ γιατί σχολάω στις 4 ώρα, αλλά πρέπει να έρθετε εδώ λίγο κάποια στιγμή. Να έρθω αύριο, ίσως. Δεν είμαστε εμείς εκεί. Μεθαύριο, εμείς εδώ είμαστε. Πάντα ανοιχτά είμαστε. Δεν είμαστε στο σούπερ μάρκετ. Συγγνώμη και νόμα, είστε εσείς αύριο εκεί, αν θα είστε εκεί. Εγώ θα είμαι εδώ. Ο κύριος, απλά που έχει πάρει την υπόθεση, ο κύριος Ασπριγιώργος. Ας έρθει σήμερα στην Αντιδημοκρατική. Στην Τρομοκρατική μπορείτε να έρθετε πιο αργά. Πού είναι αυτό? Η Αντιτρομοκρατική. Μάλιστα. Είναι ακριβώς δίπλα από το αστυνομικό τμήμα εδώ πέρα. Βασιλής Σοφίας 12. Στον τέταρτο όροφο. -4. Μην φωνάζετε, παιδί μου, λίγο. Μην φωνάζετε λίγο. Μα ανέβει και λέει γάτα. Μην φωνάζετε λίγο, μιλάω με την κυρία, δεν ακούω. Για την γάτα που ανέβηκε στο δέντρο. Μην φωνάζετε λίγο, λέω ένα λεπτό. Το περιπολικό δεν γίνεται. Ναι, με ακούτε. Να σημειώσω λίγο τη διεύθυνση και να έρθω και το απόγευμα, βεβαίως. Μισό λεπτό. Μόνοι σας θα έρθετε? Αν μπορεί να έρθει ο σύζυγος, θα έρθει και ο σύζυγος. Να έρθει και ο σύζυγος, γιατί υπάρχει περίπτωση λόγω της μηνύσεως που. Πότε έγινε η μήνυση? Έχει περάσει το 24ωρο. Το πάρτι έγινε το Σάββατο, δεν ξέρω πότε. Εντάξει, οπότε έχει λήξει το. Το αυτόφορο έχει λήξει. Οπότε μπορείτε να έρθετε μόνοι σας. Μάλιστα. Συγγνώμη, βάλατε τόσο πολύ δυνατή μουσική. Βάλατε δηλαδή. Εμείς δεν την βάλαμε.
βάλανε πολύ δυνατή μουσική. Θέση που κατέβηκα και εγώ στον πρώτο για να δω αν ενοχλούμε. Και η μουσική, όπως ξέρετε, πάει προς τα πάνω. Οπότε είμαστε στον τέταρτο. Δεν ξέρετε, αν βάλετε τα ηχεία προς τα κάτω, πάει προς τα κάτω. Δεν ξέρω τι ηχεία έχετε εσείς. Τα έχετε γυρισμένα προς τα πάνω. Δεν ενοχλούσε τόσο. Και επειδή είπαμε ότι επειδή παντρευτήκαμε και κάναμε ένα πάρτι για τους φίλους. Να ζήσετε, να ζήσετε. Να είστε καλά. Του είχαμε καλέσει κιόλα και γι' αυτό τώρα λίγο είμαι κάπως πιο. Μπορείτε να φέρετε τα ηχεία μαζί σας. Τα ηχεία. Ένα ηχείο έστω τουλάχιστον υπάρχει κάτι. Ορίστε. Δεν ενισχυθεί για να κάνουμε μια ηχομέτρηση. Καλά, δεν έκανε και μετακόμιση, συνάδελφε. Πρέπει να γίνει ηχομέτρηση για να. Ηχομέτρηση πρέπει να πάμε εμείς στο σπίτι, αν είναι. Μπορούμε να έρθουμε να κάνουμε ηχομέτρηση, ώστε να αποδείξουμε ότι μέχρι πόσα δεσιμπέλ. Δηλαδή, εσείς καταρχάς το παραδέχεστε ότι είχατε κάνει θόρυβο. Ναι, κάναμε. Είχαμε μουσική, σα το λέω. Ναι, το κάναμε. Κάναμε. Αλλά και... παραδέχεται η γυναίκα. Συμφωνία. Τι μουσική. Το κλείσαμε. Και τώρα εδώ μου λέει ο κύριος έγραψε. Τι. Ορίστε. Μάλιστα. Να ρωτήσω, μου λέτε ότι ένα ζευγάρι μένει μόνο στην πολυκατοικία, οι ίδιοι αυτοί δηλαδή που ήταν καλεσμένοι και δεν ήρθαν να σας κάνουν μήνυση. Αυτή, ναι, ναι. Αυτή τι αυτή. Είναι ένα ζευγάρι στον πρώτο όροφο, δεν είναι άλλο. Και του είχαμε καλέσει. Δεν εμφανίστηκαν, δεν ήρθαν ποτέ, δεν απάντησαν κιόλα. Αυτό. 1-0. Αυτό. Μόνο αυτή. Εννοείται με όμικρο γιώτα. Είναι ένα κύριο και μια κυρία. Α, νόμιζα αυτή με ήττα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα έρθείτε εδώ. Λεωφόρο Σοφία 100. Λεωφόρο, συγγνώμη. Βασιλή Σοφία 12. Στο μείον 4. Αντιτρομοκρατική. Μην φοβηθείτε. Γενικά. Μείον πόσο? Μείον 4. Μείον 4, ελάτε. Εμείς δεν είμαστε εδώ εμείς, αλλά εκεί πάτε εσείς. Και ποιο κύριο θα ζητήσω? Ποιο κύριο ζητάει εκεί? Αχράντου από την Κύπρο, πέτε. Αχράντου. Ναι, Αχράντου. Δίπλα από τη Νεοφύτου. Την Ενωρία. Ωραία, αν μπορέσω να φέρω και το ηχείο μαζί, άμα λέτε για να μπορώ να πάρω. Φέρετε και το ηχείο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το σύζυγο. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εσείς, γεια σας. Όχι, όχι, αφήστε τη γυναίκα. Μην την ξαναπάρουμε. Έχει να κουβαλάει η γυναίκα τώρα. Ρε βλάκες, θα φέρει το ηχείο, θα τρέξει στα αστυνομικά τμήματα στην αντιτρομοκρατική με το ηχείο. Πάρτε τηλέφωνο. Θα την πιάσουμε και καλή. Γιατί τελείωσε νωρίς το πάρτι. Πάρτε πάλι, θα πάει αυτή. Ξαναμιλήσει εσύ. Παρακαλώ. Ναι, την πήραμε την κυρία Σιδέρη. Μας ακούτε? Την πήραμε μόλις τώρα και θα τη φέρουμε από εδώ. Εσείς θέλετε να έρθετε να κάνετε τη μήνυση, θέλετε κατά την παράσταση να έρθετε? Μα ακούτε? Σας ακούω, δεν καταλαβαίνω όμως τι μου λέτε. Είστε η κυρία από τον πρώτο, από την. Όχι, πήρατε πάλι εμένα, πήρατε πάλι εγώ είμαι Σιδέρη. Χίλια συγγνώμη, γιατί θέλει να έρθει κατά την παράσταση η κυρία. Θέλει να. Δεν έχετε θέμα εσείς. Δεν έχετε θέμα. Ωραία, απλά μου είπε αν μπορείτε να φέρετε και τα δύο ηχεία. Για να γίνει σωστή δυναμομέτρηση εδώ με τον. Λοιπόν, κυρία Σιδέρη. Το ένα ηχείο δούλευε όμως. Το ένα ηχείο δούλευε, μάλιστα. Ναι, και το άλλο είναι καμένο. Είναι καμένο. Να το δούμε. Και εμείς καμένοι είμαστε, κυρία Σιδέρη. Πλάκα σας κάνουμε. Από το Σφαίρα είμαστε 102,2. Φόρσα! Πρωινό Σφαίρα 102,2.